Σκέψου και φαντάσου το δικό σου έργο, φτιάξε μέσα στο μυαλό σου, ψάξε δες. Άκου, σκέψου και φαντάσου, πάρε έμπνευση και κάνε ό,τι θες εσύ. Κάνε μια ζωγραφιά, μια φωτογραφία, φτιάξε αν θες ένα γλυπτό ή μια μικρή ταινία. Βάλε μες στο έργο σου τη χαρά, το γέλιο σου, να γεμίσουν τα μουσεία. Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τις εικόνες? Ανοίγει και κλείνει. Μιλάμε για το βλέφαρο. Μπορεί να ανοίγει και να κλείνει. Το βλέφαρο είναι η κουρτίνα του ματιού. Την κλείνει όταν δεν θέλει πολύ φως και την ανοίγει διάπλατα όταν θέλει να θαυμάσει τη θέα του ορίζοντα. Μάτι, 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 μαγικό είναι αυτό το μάτι. Όταν είναι ανοιχτό, ψάχνει να βρει κάτι. Εικόνες βλέπει στο λεπτό. Κοιτάζει έναν κόσμο απτό. Μα ακόμα κι αν είναι κλειστό, πάλι βλέπει κάτι. Δυο μάτια κάνουν τη ματιά και τα δυο κάνουν μια βουτιά. Στα χρώματα, τα σχήματα, στα φώτα, στα πηγήματα. Υπάρχει ένα μικροσκοπικό σινεμά μέσα στα μάτια. Το σινεμά Σινεματιά προβάλλει κάθε νύχτα τις πιο περίεργες ταινίες πάνω στα κλειστά μας βλέφαρα. Είναι αυτές οι ταινίες που ονομάζουμε όνειρα και τις φτιάχνει ο εγκέφαλός μας συλλέγοντας εικόνες που έχουμε δει ή φανταστεί. Οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες πίστευαν πολύ στη δύναμη των ονείρων. Μέχρι τότε οι ζωγράφοι είχαν επιχειρήσει να ζωγραφίσουν τον κόσμο γύρω μας. Οι σουρεαλιστές τόλμησαν να ζωγραφίσουν τον κόσμο μέσα μας. Κάθε βράδυ που πήγαιναν για ύπνο, έκαναν μία ευχή. Να δουν το πιο περίεργο όνειρο που ο άνθρωπος έχει δει. Και έτσι την επόμενη μέρα ζωγράφιζαν τα πιο ξεχωριστά έργα. Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, λένε. Η δύναμη μιας σωστής περιγραφής κρύβεται στις εικόνες. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να περιγράψουμε ένα πολύ νόστιμο φαγητό, μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με πυροτεχνήματα στο σκοτεινό ουρανό. Όταν θέλουμε να περιγράψουμε πόσο καλά κολυμπάει κάποιος, μπορούμε να πούμε ότι κολυμπάει σαν δελφίνι. Φανταστικές εικόνες. Όταν το μάτι είναι ανοιχτό, βλέπουμε τι υπάρχει γύρω μας. Όταν πάλι είναι κλειστό, βλέπουμε με τη φαντασία μας. Στη φαντασία υπάρχουν και εκεί χρώματα και φώτα και σχήματα, αλλά αυτή τη φορά ο εγκέφαλος τα δημιουργεί όλα από μόνος του. Η φαντασία είναι σαν τη φωτιά, πρέπει να την ταΐζεις για να αναπτύσσεται. Και αντί για ξύλα, χρειάζεται σκέψεις και όνειρα και αισθήσεις για να φουντώσει. Στο σκοτάδι, όταν θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, πρέπει να ανάψουμε το φως ή ένα φακό. Τότε το φως πέφτει πάνω στα αντικείμενα, επιτρέποντάς μας να διαβάσουμε. Ανάλογα με αυτό που διαβάζουμε, η φαντασία μας πλέκει κόσμους εικονικούς, ήρωες φανταστικούς και πρόσωπα που μπορεί να μας μοιάζουν ή που θα θέλαμε να κάνουμε φίλους μας. Εικόνες απλές, εικόνες πολλές, εικόνες μεγάλες, εικόνες μικρές. Στα βιβλία, στις ζωγραφιές, στο σπίτι γύρω μας, στις εξοχές. Εικόνες πραγματικές, μα και ζωγραφιστές. Εικόνες του ονείρου, εικόνες διαφορετικές, περίεργες, τρομακτικές. Σουρεαλιστικές ή αλλιώς υπερρεαλιστικές. Σχεδόν ονειρικές. Στα όνειρα, οι εικόνες δεν έχουν όρια. Τα δέντρα μπορούν να είναι κόκκινα και το ποτάμι βιολετή. Μπορεί τα ψάρια να πετάνε και οι καμήλες να μιλούν. Στη ζωή, εικόνες πολλές μπορεί κανείς να δει. Άκου όμως μια συμβουλή. Κράτα τις εικόνες από τις πιο όμορφες στιγμές και φτιάξε τη δική σου μοναδική συλλογή.